προτείνεται ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κύριος Ζάχαρης Ευάγγελος, ο γιατρός. Ομόφωνα λοιπόν, του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Ομόφωνη ήταν σήμερα η εκλογή του νέου Προεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με τον Βαγγέλη Ζάχαρη να αναλαμβάνει εκ νέου τα ηνία της Προεδρίας μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να μην νιώθει κανένα μέρος της Κρήτης ότι αδικείται. Εδώ πρέπει να πούμε όμως ότι για να μην αδικηθεί πρέπει και οι δημοτικές αρχές να προετοιμάζουν τις μελέτες για να μπορούν να έχουμε. Ο κύριος Ζάχαρης εξέφρασε τη χαρά του για την τιμή στο πρόσωπό του, σημειώνοντας ότι μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου, με θητεία 30 μηνών, θα επιχειρηθεί με συνεργασίες και ταυτόχρονα εργατικότητα να προωθηθούν ζητήματα και να τρέξουν μεγάλα και μικρότερα έργα από το ένα άκρο της Κρήτης έως το άλλο. Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη κύριο Σταύρο Αρναουτάκη για τη τιμητική πρόταση να ξαναείμαι πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ανανεώνοντας τη θητεία μου για 30 μήνες. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελεί το πιο σημαντικό θεσμικό όργανο της περιφέρειας Κρήτης, μέσα από το οποίο περνούν όλες οι αποφάσεις για τα μεγάλα και μικρότερα έργα στην περιφέρεια Κρήτης από τη μία άκρη του νησιού μέχρι την άλλη. Το Περιφερειακό Συμβούλιο επίσης, πέρα από την επικύρωση των αποφάσεων, συμβάλλει σημαντικά με τη διαβούλευση στην συνδιαμόρφωση απόψεων και θέσεων γύρω από τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το νησί. Η εκλογή έγινε για πρώτη φορά με ανάταση χεριού σύμφωνα με τη νέα πρόβλεψη του νόμου και ήταν για πρώτη φορά ομόφωνη για όλες τις θέσεις του Προεδρίου, με αντιπρόεδρο τη Μαρία Βάρδα που προτάθηκε από την παράταξη του Σπύρου Δανέλη και γραμματέα το Δημήτρη Βρύσαλη από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Θα προσπαθήσουμε σε συνεργασία, σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη, με τους Περιφερειακούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων να βοηθήσουμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε στο να επιληθούν όσο περισσότερα προβλήματα γίνεται. Θέλουμε και από τη θέση του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και με όσες δυνάμεις μας έχει δώσει ο κρητικός λαός, να υπερασπιστούμε τα δίκια του, να υπερασπιστούμε τις ελπίδες του και τις ανάγκες του. Θεωρούμε ότι ο κρητικός λαός μπορεί μέσα από τον αγώνα του να έχει αυτά που του ανήκουν, υποδομές, παιδεία, υγεία, υπηρεσίες που να καλύπτουν όλα τα σύγχρονα δικαιώματά του. Η πρώτη ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έγινε σε πανηγυρικό κλίμα, ενώ της εκλογής του Προεδρίου του Περιφερειακού Συμβουλίου ακολούθησε η εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, ενώ είχε προηγηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας από τον Περιφερειάρχη και τους επικεφαλείς των συνδυασμών, με το τυχερό κομμάτι να πέφτει στον Περιφερειακό Σύμβουλο Γιώργο Αλεξάκη. Νέα σελίδα και για το Δήμο Ηρακλείου, που σήμερα στην πρώτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγησαν τα μέλη του Προεδρίου. Πρόεδρος, μετά από πρόταση του Αλέξη Καλοκαιρινού, εξελέγει με τις ψήφους όλων των παρατάξεων πλην της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο δικηγόρος Παντελής Ριακιωτάκης. Είμαι βέβαιος ότι όλοι γνωρίζουμε ότι η ευρύθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αποτελεί προσωπική υπόθεση του Προέδρου και ότι είμαστε διατεθειμένοι να εργαστούμε με εντατικούς ρυθμούς, πάντοτε τηρώντας τους κανόνες λειτουργίας του Συμβουλίου μας, καθότι και η διαδικασία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο στη δημοκρατία. Αντιπρόεδρος εξελέγει ο Μαρίνος Πατακός, που προτάθηκε από την παράταξη Καραμαλάκη, ο οποίος όμως δεν ψηφίστηκε τόσο από τη Λαϊκή Συσπήρωση, όσο και από την παράταξη της Μαρίας Καναβάκη, η οποία ωστόσο έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται προσωπικό αλλά πολιτικό ζήτημα, γνωστοποιώντας ότι ήρθε ως αποτέλεσμα της αδυναμίας να υπάρξει συμφωνία με την παράταξη Καραμαλάκη για τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και σε αυτή να ενταχθεί και κάποιο μέλος από την παράταξή της και όχι μόνο από την παράταξη Καραμαλάκη. Δεν κατέστη δυνατό να έχουμε αυτή την εκπροσώπηση, επομένως εκφράζουμε πολιτικά την ψήφο μας και όχι στο πρόσωπο του αγαπητού κύριου Πατακού. Γραμματέας εξελέγει μετά από πρόταση της παράταξης Καναβάκη ο Λευτέρης Σουλτάτος, ο οποίος ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις πλην της Λαϊκής Συσπήρωσης. Σημαίνουμε ότι θα δουλέψουμε με σοβαρότητα και θα δουλέψουμε και με ένταση για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα οποία περιμένουν ακριβώς
την λύση τους. Αυτό που επισήμανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινός, στο σύντομο χαιρετισμό του, ήταν η ανάγκη σύμπραξης και συνεργασιών στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την ευχή, όπως τόνισε, να λείψουν οι άγονες διαφωνίες.